Επιστρέφουμε τώρα στο τρίτο μέρος. Παρακολουθήσαμε την τακτική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας με τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Σωτήρη Σιόδρα. Όπως είδαμε, οι θάνατοι στη χώρα μας έχουν φτάσει στους 21. 71 είναι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ χθες ήταν 821. Συνολικά σήμερα έχουμε πάει στα 892 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Για τις επόμενες εβδομάδες τα μέτρα θα είναι σε ισχύ και το επόμενο τριήμερο αυστηρή και εντατικοποιημένη έλεγχη, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρώην βουλευτή του Κινάλ, τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη. Είναι κοντά μας, είναι στην παρέα μας, στη συζήτησή μας στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Μαγκριώτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, έστω και από μακριά. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη και σε εσάς. Κύριε Μαγκριώτη, ακούσατε και εσείς την τακτική ενημέρωση του Υπουργείου από τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς. Μας δίνεται η αίσθηση ότι δεν θα είναι μόνο λίγες ή δύο εβδομάδες, εν πάση περιπτώσει, που θα έχουμε ακόμα αυτόν τον περιορισμό, αλλά όπως φαίνεται είναι μακρύς ο δρόμος μπροστά μας. Ποια είναι η δική σας άποψη? Το πρώτο που θέλω να πω είναι όσον αφορά την ενημέρωση. Τα στατιστικά που μας δίνει είναι καλά και δείχνουν ότι είμαστε καλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φαίνεται ότι αντίστοιχη θα είναι και η εξέλιξη. Κρατώντας βέβαια όλες τις επιφυλάξεις που κρατούν και οι ειδικοί επιστήμονες όπως και ο ΕΟΔΗ και οι εκπρόσωποι του. Υπάρχουν όμως στα στατιστικά κάποια δεδομένα όπως ο αριθμός των φορέων που δεν αποτυπώνεται, το έχει πει και ο κ. Τζόρδας επανειλημμένα, άλλες φορές το πολλαπλασιάζουν επί 10, άλλοτε επί 20, γιατί η χώρα μας δεν έχει κάνει τις εκτεταμένες, ας πούμε, πιστοποιήσεις, τις εξετάσεις, τα τεστ, και με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι φορείς. Όμως, σε μεγάλο βαθμό, τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα και ο χρόνος που τα πήρε η κυβέρνηση λειτουργούν αποτρεπτικά στην διάδοση του ιού. Η πρώτη λοιπόν διαπίστωση είναι αυτή, ότι είμαστε καλά πάντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ελπίζουμε εξίσου καλά να είναι η εξέλιξη, παρότι όλοι περιμένουν έξαρση την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο δεκαήμερο. Το δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω είναι γιατί όμως είμαστε καλά. Είναι γιατί το γονίδιό μας, όπως υπενήχθηκαν οι γείτονές μας, είναι ειδικό, είναι ανθεκτικό, δεν είναι όπως τον άλλον? Όχι, φυσικά. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Οι δύο λόγοι είναι ότι σε εμάς ο ιός ήρθε τριτογενός. Δεν είμαστε ούτε η Κίνα, εκεί που εμφανίστηκε. Δεν είμαστε ούτε η Ιταλία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δευτερογενώς εμφανίστηκε ο ιός, γιατί είναι χώρες μεγάλης εξωστρέφειας, μεγάλων οικονομικών, εμπορικών, επιστημονικών, τουριστικών ανταλλαγών όλο τον χρόνο και ειδικά αυτή την εποχή. Γι' αυτό και βλέπουμε έξαρση στην Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο, κυρίως στη Λομβαρδία, στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, στη Νέα Υόρκη, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, και φυσικά στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στις μεγάλες γερμανικές πόλεις, για να μείνω σε αυτές. Άρα το μειονέκτημά μας μέχρι σήμερα, ότι δεν είμαστε εξωστρεφής χώρα, το μεγάλο παραγωγικό και οικονομικό μας μειονέκτημα, το ανταγωνιστικό μειονέκτημα, σε αυτό το θέμα, στην πανδημία, ήταν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να παραμείνουμε έτσι. Το δεύτερο είναι ότι εμείς, η δική μας εξωστρέφεια εκδηλώνεται κυρίως στο καλοκαίρι με τον τουρισμό. Φαντάζεστε να είχαμε 100.000 Κινέζους, που αυτός είναι περίπου ο αριθμός των τελευταίων χρόνων, των Κινέζων τουριστών, και μερικές, το 10% εξ αυτών να ήταν φορείς. Τι θα είχε συμβεί στη χώρα μας? Με αυτή λοιπόν την έννοια, μέχρι την ατυχία μας, γιατί δεν έχουμε εξωστρεφή οικονομία, είμαστε τυχεροί. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς είχαμε την δυνατότητα, παρατηρώντας τις γειτονικές χώρες και ειδικά την Ιταλία, να έχουμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε και να παίρνουμε τα μέτρα. Μέτρα τα οποία είναι σημαντικά, περιοριστικά, από τις πρώτες χώρες σε όλο τον κόσμο που πήραμε τέτοια μέτρα, πάντα με τον χρόνο και τη φάση και τις φάσεις εξέλιξης του κορονοϊού. Ανεξάρτητα αν είχαμε κάποια πίσω μπρος, κλείνουν τα σχολεία, δεν κλείνουν οι καφετέρειες, κλείναν τα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα, δεν τα εμπορικά κέντρα, όχι οι Ιταλιάν εμπορίου καταστήματα. Ακριβώς, και, ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά και οι εκκλησίες που ήταν αυτές που τελικά περιορίστηκαν, φέροντας ένα Σαββατοκύριακο και μάλιστα και μια Παρασκευή χαιρετισμών, πάρα πολύ επικίνδυνο.
Δεν έχουν μείνει και πολλά μέτρα τώρα, βέβαια, κύριε Μακριώτη, να ληφθούν. Γιατί αν πάμε σε επόμενο στάδιο. Μετά και τα τελευταία δεν έχουν μείνει. Είναι λίγο οι ώρες κυκλοφορίας που μπορούν να μείνουν, είναι οι λαϊκές αγορές. Υπάρχουν ακόμη μέτρα, ασφαλώς, όπως βλέπουμε στην Βόρεια Ιταλία, όπου σταματά τελείως η παραγωγή. Στη χώρα μας, σε μερικές μεταποιητικές μονάδες, δεν έχει σταματήσει και δεν πρέπει να σταματήσει. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το βήμα, όπως και της απόλυτης απαγόρευσης εξόδου, δηλαδή και αυτό που γίνεται σήμερα με τον τρόπο που ενημερώνουμε τον ΕΟΔΗ, που μας δίνει την έγκριση να βγούμε για τους 6 συγκεκριμένους λόγους, όπως έχουν συστηματοποιηθεί και κωδικοποιηθεί στο φόρμα Gav κλπ. Τώρα, αυτό που θέλω να τονίσω και να επισημάνω είναι ότι η κρίση αυτή αποκάλυψε για όλες τις χώρες, ειδικά τις χώρες του Νότου και για τη δική μας, την έλλειψη προετοιμασίας που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Θα μιλήσω για τη χώρα μας, δεν θα μιλήσω για τις άλλες χώρες. Οι ελλείψεις αυτές είναι διαχρονικές. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και 15-20 χρόνια έχει γυράσει, έχει κάνει τον κύκλο του. Ήθελε γενναία χρηματοδότηση και γενναία μεταρρύθμιση όσον αφορά τις δομές και τη φιλοσοφία λειτουργίας. Και φυσικά πρόσληψη νέου δυναμικού, γιατί έχουν συνταξιωθεί πάρα πολύ, ειδικά σε νευραλγικές θέσεις και δεν έχουν αντικατασταθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεν φαίνεται να καλύπτεται, παρότι υπάρχουν οι έκτακτες προσλήψεις που θα γίνουν. Έχουν ήδη υπογραφεί μερικές από αυτές για να καλύψουν τα έκτακτα γεγονότα και για 2 χρόνια, για τη διάρκεια 2 ετών. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επίσης δεν είχαμε, θα έλεγα, κάποιες παρακαταθήκες αναλώσιμων. Αυτό βέβαια το διαπιστώνουν και σε άλλες χώρες και στην ηγέτιδα οικονομική, πολιτική και ιστορική δύναμη του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό οφείλεται βέβαια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την πολιτική που έκανε ο Τραμπ, που κατήργησε όλους τους δεσμούς, τους μηχανισμούς και τα αποθέματα και τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης Ομπάμα, που από την εμπειρία του έμπολα είχε ήδη συγκροτηθεί στο τομέα αυτό με ισχυρή αξιοπιστία. Αυτά τα κατήργησε στη λογική ότι δεν χρειάζονται, είναι σπατάλες πόρων και ότι πρέπει να μειώσουμε τους φόρους για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Σε εμάς όμως, που δεν έχουμε αυτή τη λογική και την φιλοσοφία σαν χώρα, ανεξάρτητα ποιο κόμμα κυβερνά, είμαστε πιο κοντά στο κοινωνικό κράτος. Θα έπρεπε από καιρό, και δεν είναι, θα έλεγα, άλοθη μόνο η τελευταία κρίση, γιατί η τελευταία κρίση επιδεινώθηκε. Το 2013-2014 άρχισαν οι προειδοποιήσεις του Δούνου του ότι δεν παίρνει άλλες μειώσεις στις χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μπορεί από αλλού η Ελλάδα να κόψει δαπάνες ή να κάνει άλλα πράγματα για να καλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους. Εμείς δυστυχώς το συνεχίσαμε αυτό και ευτυχώς από το 2018 και μετά η προηγούμενη κυβέρνηση άρχισε σταδιακά να ενισχύει την χρηματοδότηση, που βεβαίως δεν ήταν επαρκής μέχρι σήμερα, που συνεχίστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση για να καλύψει όλα αυτά τα κενά και τις ανάγκες. Το τρίτο που θέλω να τονίσω, που θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, είναι αυτό που φύρμισαν μερικές χώρες όπως η Γερμανία, η Κορέα αρχικώς και η Ιαπωνία και η Γερμανία. Η Γερμανία, παρότι είναι η πιο εξωστρεφής χώρα της Ευρώπης, θα είχε άπειρα κρούσματα, θα ήταν μπροστά από όλες και φυσικά θα είχε και πάρα πολλούς θανάτους, γιατί και αυτή έχει ένα γερασμένο, το πιο γερασμένο μαζί με την Ιταλία πληθυσμό και την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το ισχυρό εθνικό της σύστημα υγείας και οι πολλές μεθ που έχει. Δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό της. Ήταν και τα αποθέματα που είχε σε προστατευτικό υλικό, γιατί είναι μια χώρα που προσέχει τους πολίτες της και αυτό απ' την άλλη φορά αντανακλάται στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος αυτό και προς τις κυβερνήσεις του. Και το δεύτερο έχει να κάνει με ότι υιοθέτησε και γρήγορα υλοποίησε, είχε και τους μηχανισμούς και τα αποθέματα, τα γρήγορα μοριακά τεστ που εντόπισαν κυρίως στις νεότερες ηλικίες τους φορείς, τους ασυμπτωτικούς φορείς, τους περιόρισαν στα σπίτια τους, γιατί από μια πλευρά όταν πιστοποιείσαι ότι είσαι φορέας, ανεξάρτητα αν έχεις συμπτώματα ή όχι, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις στο σπίτι, δεν κάνεις τον αδιάφορο και ταυτόχρονα έχεις και ποινικές ευθύνες με βάση τους ποινικούς κώδικες όλων των χωρών και της δικής μας χώρας όπως ψηφίστηκε το 2018. Αυτό έκανε η Γερμανία και αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρία. Εμείς σε αυτά τα πεδία της προετοιμασίας, της επάρκειας του Εθνικού Συστηματικής των αποθεμάτων αλλά και της επιλογής των πολλών και γρήγορων τεστ, δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και ακούμε τις εκκλήσεις καθημερινά γιατρών από τις ΜΕΘ. Σήμερα είδα εκκλήσεις από Παπα-Νικολάου και από άλλες ΜΕΘ που ζητούν, όπως και σε όλη τη χώρα, μάσκες. Δεν έχουν μάσκες οι γιατροί μας, γιατί και εδώ
όσες υπήρχαν στην αγορά, δυστυχώς έγινε κατάχρηση από τους πολίτες, γιατί μας κυρίευσε ένας πανικός στην αρχή. Κύριε Μαγκριώτη, το γεγονός ότι δεν υπεβάλλεται ο ελληνικός πληθυσμός στα τεστ για να δουν ποιος είναι φορέας ή όχι, είναι θέμα έλλειψης εξοπλισμού ή πολιτικής επιλογής της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσιόδρας προημερών εξήγησε και έδωσε μάλιστα και παράδειγμα από την Κίνα ή μια άλλη χώρα, δεν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γίνονται αυτά τα τεστ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Συγκρίνουμε ανώμιες καταστάσεις. Η Κίνα είναι αυτή που εγκλημάτισε. Πέρα από ότι εκεί παρουσιάστηκε ο ιός και έχει συγκεκριμένους λόγους και αιτίες, γιατί σε αυτές τις χώρες αναπτυσσόμενες παρουσιάζονται τα τελευταίες δεκαετίες όλοι αυτοί οι ιοί μέσα από τις μεταλλάξεις που υφίσταται. Αυτό είναι το πρώτο. Η Κίνα έκρυψε τον ιό για πάνω από ένα μήνα. Τον έκρυψε και από τον ΠΟΕ και από την παγκόσμια κοινότητα. Στις αρχές τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη φαίνεται ότι για πρώτη φορά διαπιστώθηκε. Είτε το υποτίμησαν είτε το έκρυψαν. Είναι ένα συγκεκριμένο καθεστώς και το συνηθίζει αυτό σε πολλούς τομείς. Το ξέρουμε όλοι. Το ανακοίνωσε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 31 Δεκάτου του 2019. Και δεν έδωσε και πάλι όλα τα στοιχεία. Ο ΠΟΗ δεν έχει μιλήσει ακόμη για τα θέματα αυτά, αλλά εμέσως από τις δηλώσεις του το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και με αυτή την έννοια είδαμε στην αρχή και μια διστακτικότητα στον ΠΟΗ, τα συγκρατημένος, στο να αξιολογήσει την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα της επιδημίας. Άργησε ο ΠΟΗ να την χαρακτηρίσει πανδημία, γιατί ακριβώς είχε ελλειπή στοιχεία. Και σε αυτό τη τεράστια ευθύνη έχει η Κίνα. Το κακό όμως είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί εκατομμύρια πολίτες, κυρίως των ανεπτυγμένων χωρών, Ευρώπης, Αμερικής, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, ταξιδεύανε προς την Κίνα και αντίστοιχα Κινέζοι πολίτες ταξιδεύαν στις χώρες αυτές. Ισπανία, όπως είπαμε, η Ιταλία, η Βόρεια Ιταλία. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που εκεί εμφανίστηκε ο κορονοϊός και έχει αυτή την επιθετικότητα και την εξάπλωση και την διάδοση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 31 Πρώτου του 2020 έκλεισαν τις πτήσεις από την Κίνα. Η Ευρώπη λίγο αργότερα και συνέχιζε η Κίνα να στέλνει εκατομμύρια και χιλιάδες Κινέζους, αλλά και Ευρωπαίους που ήταν εκεί για επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς και επιστημονικούς λόγους και γύριζαν στις χώρες τους ως φορείς. Αυτό, για αυτά τα θέματα όλα, εκείνο οφείλει μια εξήγηση στη διεθνή κοινότητα. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχουν δικαστήρια για να δικαστούν για τα θέματα αυτά, αλλά οφείλει μια τεράστια εξήγηση και δεν καλύπτει τις ευθύνες της με τις μερικές χιλιάδες μάσκες που στέλνει ούτως ή άλλως αυτή παράγει και παρήγαγε πάντως, γιατί είναι εντάσσεως εργασίας και ευθύνης προς τέμης αξίας μάσκες που στέλνει σε μερικές χώρες αδύναμες οικονομικά. Δεν καλύπτει τις ευθύνες της και ούτε θα έλεγα τις εξισώνει. Έρχομαι τώρα στα τεστ και στην ουσία. Η Κίνα δεν έκανε βεβαίως τα τεστ, αλλά είχε τη δυνατότητα λόγω του καθεστώτος και των πολιτισμικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών αυτής της κοινωνίας να βάλει σε υψηλή και απόλυτη καραντίνα, την παρακολουθήσαμε όλοι, και την πόλη που κυρίως εμφανίστηκε, αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια, όπως και όλη τη χώρα. Βεβαίως πολύ αργά, όπως είπα, αφού τον είχε διασπείρει σε όλο τον πλανήτη. Είχε αυτή τη δυνατότητα, έχει τους μηχανισμούς, έχει τις νοοτροπίες, κανείς δεν θα πει κάτι διαφορετικό. Είδαμε κάποιες σκηνές, μάλιστα, ακόμα και με απόχες τους μαζεύανε, τους λαμβάνανε από τον δρόμο, εκατομμύρια εθελοντές. Αυτή τη δυνατότητα την έχει η Κίνα, κακώς μερικές τις περισσότερες φορές, καλώς σε αυτή την περίπτωση. Και με αυτή την έννοια, ίσως τα τεστ δεν έπαιξαν τόσο ρόλο, γιατί περιόρισε όλο τον κόσμο, όλους τους φορείς, πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό όμως στις ευρωπαϊκές χώρες δεν υπήρξε και ούτε μπορεί να υπάρξει, πρώτον για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Και με αυτή λοιπόν την έννοια, στην Ευρώπη πρέπει να αξιολογήσουμε ανάμεσα στη Γερμανία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά και στην δική μας. Εδώ λίγο πιστεύω ότι την ανάγκη φιλοτιμία κάνουμε, γιατί οι αξιόλογοι επιστήμονες που είναι στον ΕΟΔΗ και ο κ. Τσόρτας και όλοι, εάν το κράτος μας, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, αυτές είναι και διαχρονικές ευθύνες, αλλά η σημερινή κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει τις ενέργειες τουλάχιστον σήμερα να υπάρχει επάρκεια και μπορούσε να το κάνει. Εάν το κράτος, η πολιτεία τους παρήχε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Άκουσα πριν λίγο τον κύριο Τζόδρα σε μια ερώτηση να απαντά και να λέει ότι ναι, θα το ξεκινήσουμε και αυτό μόλις αποκτήσουμε την αναγκαία υποδομή και τα αντιδραστήρια. Την ανάγκη λοιπόν κάνανε φιλοτιμία και καλώς κάνανε σε έναν βαθμό οι άνθρωποι, γιατί εκτελούν ένα πολύ υψηλό καθήκον. Δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο κόσμος και με αυτή την έννοια είπαν ότι δεν το χρειαζόμαστε. Σε έναν βαθμό έχει
και λογική βάση αυτό, γιατί όπως είπα προηγουμένως, τριτογενώσεται σε εμάς με καθυστέρηση από κάποιους επισκέπτες στο Μιλάνο και κάποιους στους Αγίους Τόπους. Δεν ήρθε απευθείας δηλαδή από τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζους που ήταν στις άλλες χώρες, και με αυτή την έννοια είχαμε τη χρονική απόσταση και δυνατότητα να πάρουμε περιοριστικά μέτρα, και παρότι στην αρχή φερόταν δεν μπορούσαμε να τα υλοποιήσουμε, τελικά τα υλοποιούμε και ως κοινωνία και ως πολίτες, και αυτό είναι άξιο σημείο. Άρα πείτε λοιπόν, μου λίγο, θα πω ότι η αλήθεια είναι κάπως στη μέση, για να είμαι πιο δίκαιος. Πείτε μου λίγο για τα οικονομικά μέτρα ένα σχόλιο πριν ολοκληρώσουμε. Γιατί εδώ είναι τώρα που θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και την επόμενη μέρα, αν όλα πάνε καλά και πούμε ότι απαλλασσόμαστε από το COVID-19. Πώς θα βρούμε τους βηματισμούς μας. Στα οικονομικά, να κάνω ακόμα μία παρατήρηση, ότι η εποχή της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία 20-30 χρόνια έδωσε τη δυνατότητα φτωχές χώρες να αναπτυχθούν, να μειωθεί η φτώχεια, να μειωθούν οι θάνατοι από την πείνα και την ασιτία, να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα, όμως άνοιξε άλλες τεράστιες ανισότητες και άφησε εκτεθειμένη τη διεθνή κοινότητα και κυρίως την ανεπτυγμένη πλευρά του πλανήτη. Την άφησε εκτεθειμένη από τις χρόνιες πολιτικές λιτότητες για να τρέξουν και να παρακολουθήσουν την ανταγωνιστικότητα των αναδυόμενων οικονομιών όπως της Κίνας, που μείωσαν πάρα πολύ τις χρηματοδοτήσεις και τις στερεχώσεις των εθνικών συστημάτων υγείας. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση παραδειγματική, και γι' αυτό και η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ορθώς φαίνεται, το έχουν ως πρώτη προτεραιότητα να χρηματοδοτήσουν γενναία πλέον τα εθνικά συστήματα και να εντάξουν και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας στις ίδιες προδιαγραφές και τα ίδια πρωτόκολλα, γιατί έχουμε αναπτυγμένο ιδιωτικό τομέα υγείας και αξιόλογος στη χώρα μας, αλλά όπως είδαμε, σε αυτήν την κρίση λίγα προσφέρει και πολλές φορές κερδοσκοπεί. Άρα εδώ το κράτος πρέπει και να δημιουργήσει το πλαίσιο και να το εποπτεύει και φυσικά να χρηματοδοτήσει, όπως και η παγκόσμια κοινότητα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, εδώ θα έχουμε το μεγάλο θέμα. Είναι ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που μας συνέβη. Ήμασταν τυχεροί, γιατί δεν έχουμε εξωστρεφή οικονομία, άρα δεν είχαμε πρωτογενή επιμόλυνση, αλλά το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Είναι κυρίως η εξωστρεφής εποχή της χώρας μας, ο τουρισμός. Και με αυτή την έννοια, εάν δεν ολοκληρωθεί ο κύκλος και δεν ελεγχθεί με έναν απόλυτο τρόπο και πιστικό, θα έλεγα, η επιμόλυνση και το κορονοϊό και η κίνδυνη που εγκυμούνται, φοβάμαι ότι όπως και κάθε μεταναστή στη χώρα μας, αλλά κυρίως του τουρισμού και όλων των υπηρεσιών που κινούνται γύρω από αυτόν και των επαγγελμάτων, θα γυκεί. Και αν χάσουμε τον τουρισμό, που ήταν το βασικό κομμάτι της οικονομίας που μας κράτησε σε έναν βαθμό τα χρόνια της κρίσης, που λόγω της ανταγωνιστικότητας που αποκτήσαμε από τη μείωση μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, ελαστικότητας εργασίας, που δημιούργησαν άλλες βέβαιες ανισότητες και προβλήματα, αλλά έκαναν ελκυστικά τα προϊόντα, τα τουριστικά της χώρας μας, μαζί με την κρίση στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, σε ανταγωνίστες δηλαδή χώρες, δημιουργήσαμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και είχαμε θετικά αποτελέσματα. Αν τα χάσουμε έστω και για μια χρονιά, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά που ορθώς η κυβέρνηση κάνει, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό και χρηματοδοτούν τους ανέργους, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές και το δώρο του Πάσχα και τις επιχειρήσεις για να σταθούν όρθιες και δίνουν εγγυήσεις στο τραπεζικό σύστημα, όλες αυτές οι θετικές ενέργειες και επιλογές, γιατί έχει αρθεί το σύμφωνο σταθερότητας και υπάρχει ελευθερία πλέον χρηματοδότησης, αντιλαμβάνεστε, εάν τους επόμενους μήνες δεν υπάρχουν έσοδα, δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, δεν πληρώνει ΦΠΑ, δεν πληρώνει έφυα ο κόσμος, όλα θα παγώσουν, όλα θα παγώσουν. Δεν θα παγώσουν απλώς. Δεν θα έχει το κρατικός προϋπολογισμός να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Και όπως ψήφισε νόμο η κυβέρνηση για 6 μήνες, βλέποντας και κάνοντας, όπως είπε βέβαια, ίσως και πιο μπροστά να το περιορίσει, για 6 μήνες θα δουλεύουν περιτροπής με το 50% του χρόνου απασχόλησης και με το 50% του εισοδήματος στον ιδιωτικό τομέα που δεν έχει κλείσει λόγω κορονοϊού, αυτό θα συμβεί, λυπάμαι, και στο δημόσιο. Όχι γιατί θα θέλει το δημόσιο η κυβέρνηση, αλλά γιατί δεν θα έχει να πληρώσει, λόγω του ότι, ξέρετε, η οικονομία λειτουργεί, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μεροβούει, μεροφάει. Εάν δεν έχει έσοδα από τις δραστηριότητες που περιγράψαμε προηγουμένως, πώς θα πληρώνει. Αυτό είναι το πολύ απεσιόδοξο σενάριο, βέβαια, κύριε Μακριώτη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα ισχύσει. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ισχύσει. Απλώς όμως, ήδη με τις απώλειες εσόδων που έχουμε, με αυτά που έχει πει η κυβέρνηση ότι θα χρηματοδοτήσει, με τις αναβολές πληρωμών
που έχει αποφασίσει και ορθώς έχει αποφασίσει, μιλάει η κυβέρνηση ότι θα πάμε πλέον στο 2-3% ύφεση, εκεί που περίμενε 3,5-4% ανάπτυξη, 7% δηλαδή πίσω θα είμαστε, και αυτό σημαίνει δεν θα αποπληρώνουμε και τα χρέη μας, παρότι έχουμε δεκαετή περίοδο χάρτης για τους τόκους, τα χρεολύσια. Αυτά θα τα φορτωθούμε τα επόμενα χρόνια, και το 2022 δεν θα είναι πλέον ο τελευταίος χρόνος του 3,5% στο πρωτογενές πλεόνασμα. Θα απλωθεί και ελπίζω να κερδίσει η κυβέρνηση μεγάλο χρόνο που θα μεταφέρει τα πρωτογενή πλεονάσματα που δεν θα τα έχουμε, για να μην έχουμε πρέπει και άλλα πρόσθετα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μαγκριώτη. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι ήδη με τα κενά που έχουν δημιουργηθεί και αυτά που θα έχουμε δεδομένα μέχρι τα τέλη του Απρίλη, που κανείς δεν πιστεύει ότι πιο μπροστά θα υπάρξει παραμικρή χαλάρωση, και δεν πρέπει να υπάρξει. Φοβάμαι ότι το χρηματοοικονομικό κενό θα είναι τεράστιο. Γι' αυτό και ορθώς η κυβέρνηση διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες χρηματοδοτήσεις, παρότι μέχρι τώρα οφείλουμε να το πούμε, χρηματοδοτήσεις προς όλες τις χώρες, και εδώ δείχνει όταν όλοι νιώθουν κοινό το φόβο, βρίσκουν λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι και να το αναγνωρίζουμε. Αλλά μπορεί να δώσει κι άλλα, και ειδικά εμείς που έχουμε δεκαετή κρίση και ύφεση, έχουμε ακόμη πιο μεγάλη ανάγκη, γιατί δεν έχουμε ούτε τα οικονομικά, ούτε τα παροδικά, ούτε τα κοινωνικά και ψυχολογικά αποθέματα για να ξαναδιχθούμε και πάρει στη μακροχρόνια ύφεση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγκριώτη, για την παρουσία σας. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.